να θέλει να είναι πρωτοπόρος και σε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα στην πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε εκεί και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς παρά να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο προσελκύσαμε και ένα κοινό το οποίο η ΕΡΤ λίγο πολύ ποτέ δεν το είχε ιδιαίτερα. Στην πραγματικότητα κανείς από τους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Ελλάδας δεν μπορούσε να καυχηθεί ότι έχει αυτό το κοινό. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί ζηλεύουν αυτή τη στιγμή οι υπόλοιποι πιο παραδοσιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, γιατί ακριβώς δεν έχουν στη διάθεσή τους αυτό το κοινό που πολλοί θα θέλαν και το έχουμε εμείς. Και αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία, θα έλεγα, που είναι εξίσου σημαντική. Δηλαδή, με το Earth Open το πρωί μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο στην εκπομπή. Μας έλεγαν τα σχόλιά τους, τι θέλουν, τι δεν θέλουν, τι τους αρέσει. Αυτή η επικοινωνία νομίζω ήταν πολύ σημαντική, ανοιχτή γραμμή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί παραδοσιακά η τηλεόραση υπήρξε ένα μονόδρομο μέσο. Και εσείς και εγώ, γιατί έχω εργαστεί στην τηλεόραση πολλά χρόνια, ξέρουμε ότι στην τηλεόραση συνήθως βγαίνει κανείς και ανακοινώνει, μιλάει, αλλά δεν έχει εύκολα τουλάχιστον την ευχέρεια να δει τι σκέφτονται όσοι τον ακούν, όσοι τον βλέπουν, όσοι τον παρακολουθούν σε κάθε περίπτωση. Και να συνομιλήσει, ξέρεις, να διαβάσει ένα μήνυμα και να πει: Μαρία, Κώστα, έτσι είναι όπως τα λέτε, αλλά η άποψή μας γι' αυτό είναι έτσι. Δεν ζητάω συγγνώμη, μεταξύ μας είμαστε, ναι, και είμαστε αδέρφια. Θα ήθελα μια χάρη, Μιχάλη, κύριε Ιωαννίδη. Μια χάρη, κύριε Ιωαννίδη. Σταματήστε λίγο, κοιτάξτε λίγο. Πάρτε λίγο αυτή τη σημερινή εφημερίδα συντακτών, σας παρακαλώ. Βοηθήστε μας λίγο. Η σημερινή έκδοση της εφημερίδας συντακτών, έτσι. Μην δείχνεις, δεν χρειάζεται. Τα είπε όλα με δύο λέξεις και μια φωτογραφία. Είναι εντάξει, Μιχάλη, okay. Ωραία, την κλείνω. Δεν την κλείνω, είναι οι συνάδελφοι εδώ, οι φωτορεπόρτερς, και θέλουν να δείξουμε ότι αυτή είναι η ιστορία της ΕΡΤ. Δεν είναι μόνο ότι δεν συνεμορφώθη, αλλά και ότι είχε τόσο πλούσιο υλικό που έπρεπε να μοιραστεί. Λοιπόν, ωραία, την κλείνω. Είναι από το μόνιμο τραγούδι. Ευχαριστούμε τους φίλους μας. Έτσι, του Μίκη Θεοδωράκη, διότι δεν συνεμορφώθην προς τα συμποδείξεις. Έτσι, έχουμε γυρίσει σε εποχές παλιές. Έλα, Αντρέα μου. Φίλους μας. Εδώ. Λοιπόν. Έλα, ηρέμησε. Ταράζομαι. Κοιτάξτε, να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι εμείς, για κάποιο λόγο μεταφυσικό, δεν μας έβαλαν βουλευτές εδώ. Λοιπόν, δεν τα έφερε έτσι η ζωή, ξέρω εγώ, μπορεί να, δεν το λέω κακά. Και δεν μας έφεραν ούτε φλερτ, ούτε έρωτες, ούτε τέτοια προνόμια. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγαλύτερο πόνο για αυτή την ιστορία που συμβαίνει. Και με το φινάλε αυτής της ιστορίας, σχεδόν φινάλε πιστεύει η κυβέρνηση, να είναι τα ΜΑΤ, να είναι κλειστά, να είναι κλειστό το ραδιομέγαρο. Και ευτυχώς που δεν έχουμε βρει που κλείνει προβολής και υπάρχουν προβολής ακόμα. Και αυτό μας είναι στιγμές που, εντάξει, σήμερα μπήκα Σωτήρη, δεν στο έχω πει, με τη βοήθεια του ταξίαρχου, τον ευχαριστούμε πολύ. Έβαλε εμένα και τη συνάδελφο την Βιργινία να μπούμε μέσα να ταΐσουμε τα σκυλάκια, τα γατάκια που έχουμε. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και τα παιδιά ήταν ευγενέστα εκεί στη Δημητσάνα, στην Οδό Δημητσάνας. Λοιπόν, ήταν τόσο, φαντάσου, μια πόλη, γιατί είναι σαν πόλη, σαν μια μικρή πόλη ΕΡΤ, που τη πέταξε μια πυρηνική βόμβα και έμειναν τα κτίρια χωρίς τους ανθρώπους. Ήταν σκληρό το θέαμα και δεν κάνουμε ούτε μελό, ούτε ανεβάζουμε παραστάσεις. Σας λέμε απλώς τι αισθανόμαστε και όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει δεν το πιστεύει και μας βρίζει. Λοιπόν. Σιγά σιγά να πούμε ότι βλέπουμε τα ιδιωτικά κανάλια τα οποία έρχονται εδώ και στείλουν τα ζωντανά τους, γιατί πλησιάζει 8 η ώρα και βέβαια συνεχίζει να αποτελεί θέμα, προφανώς αν όχι πρώτο, μέσα στα πρώτα θέματα των δελτίων ειδήσεων. Φοβούμαστε και ακούσαμε ότι υπήρξε σήμερα μια εντολή προς κάποια κανάλια να το ρίξουν λίγο το θέμα. Υπήρξε φυσικά και η πολιτική έκταση που πήρε με την κατάθεση της πρότασης μορφής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετατράπηκε δηλαδή, μεταφέρθηκε αλλού το πεδίο της αντιπαράθεσης. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι η ΕΡΤ είναι ανοιχτή. Είμαστε εδώ, παραμένουμε εδώ, παραμένουμε στο πεζοδρόμιο, το σκουπίζουμε, το γλύφουμε, το καθαρίζουμε. Είμαστε εδώ και το κρατάμε σαν να είναι δικό μας, όπως κρατούσαμε και 5 μήνες ολόκληρους
μέσα το χώρο του Ραδιομεγάρου και θα είμαστε για πολύ καιρό ακόμη εδώ, καθότι αυτή η φωνή Σωτήρη δεν πρόκειται με τίποτα να συγγύσει. Δεν θα συγγύσει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, όχι μόνο για να μην συγγύσει, αλλά για να αυξήσει την επιρροή της, την εμβέλειά της. Και νομίζω τα καταφέρνουμε. Η ανταπόκριση του κοινού μας το δείχνει αυτό. Και από εδώ θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεχίζουν να μας συνδράμουν, είναι στέκονται αλληλέγγυοι δίπλα μας, αλλά επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω όλους όσοι για κάποιους λόγους δεν είχαν την ευκαιρία ακόμη να το κάνουν, να έρθουν στα ψηφιακά μας μέσα και αυτοπροσώπως όσοι περισσότεροι, ακόμη καλύτερα εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο η πράγμα, η τεχνολογία μας βοηθάει, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε όλα αυτά τα σπουδαία που δεν θα μπορούσαμε αλλιώς, αλλά είναι λίγο διαφορετικό πράγμα η αίσθηση της αυτοπρόσωπης παρουσίας με τα κορμιά εδώ γύρω όλων των ανθρώπων να μας αγκαλιάζουν. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ψηφιακή συμπαράσταση. Θέλουμε κι άλλοι, αλλά θέλουμε επίσης και την αυτοπρόσωπη αλληλεγγύη εδώ στο πεζοδρόμιο έξω από το ραδιομέρα. Σας ζητάμε το διαζώσεις. Μου ήρθε μία ξαφνική ιδέα. Θα μπορούσε να λεγόμαστε πια Λερναία Ερτούλα. Ένα κεφαλικό βιστρία βγαίνουν. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάνω στην να, ιδέα να σου το λαμπάκι. Όπως έβγαζε του κύρου, του κύρου, του κύρου, του κύρου. Θέλω να πω μια κουβέντα. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που έφυγαν και πήγαν στη δημόσια τηλεόραση γιατί είχαν ανάγκη κάποια χρήματα ή γιατί ήθελαν να πλουτίσουν, γιατί δεν ήταν και φτωχοί άνθρωποι κάποιοι, να πλουτίσουν ακόμη περισσότερο. Κάτσε να πω κάτι. Μα να πω κάτι. Θέλω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους ότι εμείς είμαστε κατά 1.250.000, ούτε δραχμές ούτε ευρώ, αλλά ανθρώπινες ψυχές. Πλουσιότεροι από χθες το βράδυ. Τόσοι παρακολούθησαν αυτό το αναρχοαυτόνομο. Όχι. Ανθρώπινο. Ανθρώπινο και πληγωμένο. Μάλιστα. Καθόλου ούτε αυτόνομο ούτε άναρχο. Πολύ οργανωμένο. Το λέω άναρχο γιατί όλα έγιναν χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη οργάνωση. Δηλαδή, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το παράλληλο. Είναι συγκλονιστικό το ότι υπήρχαν άνθρωποι εδώ που απλά κοιταζόντουσαν χθες το βράδυ, από το πρωί μάλλον που ήμασταν εδώ, από τα ξημερώματα, στα μάτια και σαν να έδινε ένας εντολή ή οδηγία ή φιλική κουβέντα στον άλλον να κάνεις εκείνο, να κάνω αυτό, να κάνουμε εκείνο. Οργανώθηκε λοιπόν άναρχα, και εδώ δικαιολογεί τη λέξη που χρησιμοποίησα, αυτή η ιστορία που βγήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επειδή επιμένεις Νικό, μας κλείστανε μήπως από σένα. Επιμένεις άναρχα. Αναρχοκομμουνιστέ αυτή. Λοιπόν. Στάσος Καρέλας, λέγε. Γεια σου, Ανδρέα. Ηχολήπτης δικός μας εδώ. Παλιός ηχολήπτης, τώρα έχουμε και άλλες ιδιότητες. Λοιπόν, αυτό το οποίο είπε ο Νίκος έχει ένα δίκιο μεν, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος που μας επισκέφτηκαν, ξέρετε, 1.000.000 κόσμος. 200.000. Ήταν γιατί ήταν διαδικτυακά. Είναι ότι συμβαίνει, ξέρετε πότε, την Ανάσταση. Γιατί πάει ο κόσμος έξω, δεν γίνεται η Ανάσταση. Λοιπόν, και εμείς κάναμε μία Ανάσταση χτες, έτσι. Αναστήθηκε χτες η Δημοκρατία, πέθανε το πρόσχημα της Δημοκρατίας εκεί μέσα, αλλά η επόμενη Ανάσταση θα είναι εκεί μέσα και θα είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Όμως υπάρχουν κάποιοι πρωταγωνιστές που τους οφείλουμε μεγάλη τιμή, διότι αν και δεν ήταν συναδελφοί μας τυπικά, γίνανε αδέρφια μας εδώ και 5 μήνες. Μιλάω συγκεκριμένα ένας από αυτούς που τους χρωστάμε πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, δεν φαντάζεστε πόσα, είναι η Κατερίνα η Παλιού. Πρέπει να φύγεις από τη μέση, διότι 18 χοντροί δεν μπορούν να κάνουν συνέντευξη προς Θεού. Η Κατερίνα λοιπόν. Η Παλιού όμως πρέπει να πούμε τι είναι τότε. Να μου επιτρέψεις να τα πω λίγο. Θα τα πεις εσύ. Ναι, θα τα πω, κάτσε μαζί μας. Αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε τώρα πια σινεμασκόπ. Δεν μας πιάνει η κάμερα. Θέλουμε 19 κάμερες στη συσκευασία της μιας και να πιάσει εμένα με τον Καρέλα. Λοιπόν, μη μου φεύγεις εσύ. Κατερίνα Παλιού, σκηνοθέτης. Διδάκτορ. Φεύγεις, γιατί φεύγεις. Τράπηκες που σε είπα εύσωμο. Λοιπόν. Κατερίνα μου, είσαι και... Καλησπέρα σου. Είσαι μαζί μας από την πρώτη στιγμή. Βέβαια. Είσαι διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο στο Παρίσι, θεατρολογίας, έτσι. Είσαι δασκάλα, της υποκριτικής τέχνης. Βεβαιότητα. Ναι. Βεβαιότητα. Και είσαι και πρόεδρος της εταιρείας Αρκάντια. Του πολιτιστικού οργανισμού Αρκάντια, ναι.
Για πες μας κάτι, Κατερίνα μου, έτσι, τι κατάλαβες, εσύ έχεις και τον περιεκτικό λόγο του ηθοποιού. Πέντε μήνες. Θα αρχίσω από το συγκεκριμένο, Ανδρέα μου. Αγαπητοί φίλοι, συναγωνιστές, συναγωνίστριες. Ο αγώνας αυτός είναι αγώνας για τη δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο αγώνας αυτός, Ανδρέα, δεν θα ήταν τίποτα εάν ήταν μόνο οι εργαζόμενοι. Εδώ ήρθαν όλοι οι πολίτες, οι ενεργοί πολίτες. Θα σας πω γιατί ήρθα εγώ. Κάποιος τόλμησε να μου κατεβάσει μαύρο και θα χρησιμοποιήσω την έκφραση μιας αλληλέγγυας κυρίας που μου είπε, Κατερίνα, εγώ είμαι μικρομέτοχος, γι' αυτό έρχομαι εδώ. Η ΕΡΤ είναι του ελληνικού λαού και κανενός άλλου. Όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι το νερό, όπως είναι το ρεύμα. Αυτό που κάνατε και δεν το έχετε καταλάβει ακόμη όλοι εσείς οι εργαζόμενοι, ήταν ηρωικό στην αρχή και κατόπιν αυτό που λέμε του μάρτυρα το στοιχείο. Διότι γνωρίζατε ότι αυτός ο αγώνας που κάνετε θα έχει μόνο αγκάθια και το συνεχίσατε. Αυτό που έγινε λέγεται δικτατορία. Δεν έχει κανένα άλλο όνομα. Καμία δημοκρατία δεν μπορεί να δέχεται εισβολές και πρωτοτυπία παγκόσμια, ακόμη και από κακό θέατρο. Πίσω από τα κάγκελα είναι τα ΜΑΤ. Αυτοί είναι οι καταληψίες. Αυτοί πρέπει να φύγουν. Μας λένε ότι η λέξη δικτατορία, ναι, είναι λίγο σκληρή. Διότι δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε, διότι πειράζει. Έχουμε δημοκρατία. Δεν πειράζει. Ας λένε ότι θέλουν, η λέξη δικτατορία είναι αυτή που τους αρμόζει. Δεν υπάρχουν δημοκρατίες που λειτουργούν με προεδρικά διατάγματα. Δεν μπορεί κανένας πρωθυπουργός να εξυβρίζει 2.500 ανθρώπους, όπως εξύβρισαν εσάς. Θα έπρεπε να τους μηνύσετε και να ζητάτε άπειρα χρήματα ο καθένας σας. Νομικά δεν μπορούμε να πάρουμε πάνω από 5.000 ευρώ και δεν τα θέλουμε. Και αν τα πάρουμε θα τα δώσουμε οπωσδήποτε κάπου που ακόμη δεν έχουμε σκεφτεί. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Κατερίνα, τι θα κάνεις καλλιτεχνικά? Θέλω να φύγουμε για λίγο από τα γεγονότα αυτά και να ξαναγυρίσουμε. Αυτό που κάνουμε είναι αρχαία ελληνική τραγωδία σε πολλές γλώσσες ανά το κόσμο. Βγαίνει το κείμενο συνήθως στην αγγλική μετάφραση από Έλληνες καθηγητές, ο δε χορός άδει στην τοπική του γλώσσα. Στο Ιράν, σε μια χώρα ποιητών, στη Φαρσή. Στην Κίνα μανδαρίνικα, στην Αίγυπτο λόγια αραβική. Κατόπι φεύγοντας, επίσης οι συμφωνικές που ανεβάζουμε είναι συνθέσεις Ελλήνων ή εντόπιων της χώρας που μας έχει καλέσει. Ακούγεται πολύ έξυπνο από μια άποψη αυτό. Ακούγεται αυτό που πρέπει να είναι ο πολιτισμός. Φεύγοντας αφήνουμε ρούχα, παρτιτούρες, τα πάντα με σκοπό να συνεχιστεί η αρχαία ελληνική γραμματεία, όπως επίσης και αυτό που λέμε διδασκαλία μέσω θεάτρου. Το βρίσκω, ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω, είναι η αρχαία ελληνική τραγωδία την οποία μας την περιγράψατε. Αν θέλετε να φτιάξετε μια νέα ελληνική τραγωδία, δεν έχετε τίποτα παραπάνω από το να γυρίσετε πίσω σας. Και είναι έτοιμο το έργο. Η τραγωδία είναι πολύ βαριά κουβέντα και δεν το χαρίζω σε αυτούς. Με τις κουκούλες, με τα κράνη και τα χημικά. Όχι. Εδώ όμως μπορούμε να γράψουμε μια ιστορία πραγματικής αντίστασης. Και αυτό έχετε κάνει εσείς. Μαζί με όλους εμάς που αγωνιζόμαστε. Στο πλευρό σας. Αντρέα μου, συγγνώμη, ήθελες να πεις κάτι πριν, έτσι. Εγώ έμεινα λίγο πίσω και εσείς το προχωρήσατε και έχει σημασία αυτό το προχωρήσετε. Όπως και να έχει, εμείς επιμένουμε εδώ στο θέμα αφύπνιση. Δηλαδή, ξύπνα πριν σε ξυπνήσει μία μπότα που θα σου πάει την πόρτα. Ναι. Ξύπνα, αντιστάσου, πάλεψε, κέρδισε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι μονόδρομος. Ή αυτοί ή εμείς. Και την απάντηση την ξέρουμε εμείς. Κατερίνα Παλιού, λοιπόν, δίπλα μας, αγωνίστρια. Είναι εντυπωσιακό ότι πέντε βράδια από τους πέντε μήνες εγώ δεν μπόρεσα να είμαι εδώ. Η Κατερίνα ήταν 150 μέρες στις 11 του μήνα. Λοιπόν, αλήθεια, ήρθε η ώρα να σου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Με. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστούμε. Και μου θυμίζει η παρουσία σου, η συμπεριφορά σου και ό,τι προσπάθησες να κάνεις και τα κατάφερες. Ένα μουσικό λύκειο που ήρθε κάποια στιγμή και έγραψε ένα σύνθημα. Προσπαθήσατε να μας θάψετε
και το καταφέρατε. Σας ευχαριστούμε, αλλά ξεχάστε, είμαστε σπόροι. Να σε καλά, να σε καλά. Να πω κι εγώ όμως ευχαριστώ. Και νομίζω ότι δικαιούμαι να πω εκ μέρους όλων των Ελλήνων πολιτών και όχι μόνο. Αυτό που κάνατε, αυτή τη δάδα της αντίστασης και της ελευθερίας, δεν θα μπορούσε κανείς άλλος να το κάνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Κατερινιό. Να σε καλά. Και όταν τα πράγματα λήξουν, όπως λήξουν, καλή περιοδία για να μάθουν απ' έξω ή απ' έξω ότι από εδώ ξεκίνησε ο πολιτισμός και πρέπει να επανέλθει στη μήτρα. Ακριβώς το τελευταίο που θα πω. Και δεν χαρίζουμε την αρχαία ελληνική γραμματεία και φιλοσοφία σε κανέναν φασίστα και ναζίστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.